ενότητας Καστοριάς το κύμα κακοκαιρίας Λέανδρος, όπου έφερε μαζί του και τα πρώτα χιόνια. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και το πού θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους οι πολίτες της περιοχής. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Η Περιφερειακή Ενότητα αυτές τις μέρες εντύθηκε στα Λευκά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Όσο όμορφο είναι το τοπίο, άλλη τόση προσοχή χρειάζεται. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι θα υπάρξει αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, οπότε ήσασταν καθόλου έτοιμοι να υποδεχτείτε και να αντιμετωπίσετε την επέλαση του χιονιά. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο οδικό κτίριο, στο οδικό δίκτυο, με συγχωρείτε, της Περιφερειακής μας Ενότητας. Ναι, όπως είπατε σωστά, τα τελευταία 2-24 ώρα, κυρίως το προηγούμενο 24 ώρα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς και στο ξημέρωμα, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, είχε προηγηθεί μια χιονόπτωση η οποία ήταν από 5 έως 15 εκατοστά. Από νωρίς βγήκαν τα μηχανήματα τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, γιατί θέλω να τονίσω εδώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με τις τρεις Δήμους. Τα μηχανήματα που κάνουν τον αποχιονισμό και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια αλληλοκάλυψη η αρμόδια τη Δήμαρχη με την προϊσταμένη του αμαξοστασίου. Το πρώτο δίωρο από τις 5.30 ώρα βγήκαν όλα τα μηχανήματα στους κύριους οδικούς άξονες και μέχρι τις 11 η ώρα ολοκληρώθηκε έτσι σε όλο το επίπεδο, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο ο καθαρισμός, η ρήψη του αλατιού και αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο είναι απολύτως καθαρό. Δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Βέβαια, έχουμε πει και κατ' επανάληψη ότι κυρίως τις πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές, όταν υπάρχει λόγος να μετακινηθούμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής βραδιάς να έχει χιονοπτώσεις αρκετά έντονες. Είμαστε σε ετοιμότητα. Το βράδυ βγήκαμε σε δύο δρομολόγια έτσι προληπτικά προς την Κλεισούρα και προς τον οδικό άξονα της Ιπποταμίας. Ρίξαμε αλάτι. Και από το πρωί, από τις 5-5.30 ώρα, ό,τι ώρα χρειαστεί, αλλά και κατά τη διάρκεια της νυχτός, εάν προκύψει κάτι, θα είμαστε σε θέση να επιχειρήσουμε, επαναλαμβάνω, στο επαρχιακό δίκτυο εφόσον χρειαστεί. Θα είναι αρκετά έτσι έντονη χιονόπτωση, επαναλαμβάνω, τη βραδιά που περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε και από το πρωί πάλι σε ετοιμότητα. Κατά τη σημερινή διάρκεια του πρωινού αποχιονισμού, επαναλαμβάνω, σε ένα δίωρο που καταστάθηκε πλήρως σε όλο το επαρχιακό δίκτυο η κυκλοφορία κανονικά, χωρίς να έχει δημιουργηθεί απολύτως το παραμικρό πρόβλημα. Κύριε Σαββόπουλε, αυτό που ήθελα να σας πω και σας διέκοψα προηγουμένως, με συγχωρείτε, είναι ότι ο δρόμος από Άργος για Καστοριά είναι πεντακάθαρος και τίποτα δεν φανερώνει ότι χιόνισε τις προηγούμενες ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τις πιο απομακρυσμένες, αυτές που είναι πιο ψηλά, εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα, δεχτήκατε κάποιες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι χρειάστηκαν ενδεχομένως βοήθεια? Όχι, δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα, ούτε τις πρωινές ώρες, παρόλο που αν δεν πέσει το αλάτι, και αν το αλάτι δουλεύει, κυρία Κοσμίδου, μέχρι το μείον 4, μείον 5 δουλεύει πολύ καλά, όσο έτσι πέφτει και άλλο θερμοκρασία, εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είχαμε κάποια κλίση. Έχουμε και πολύ καλή συνεργασία και με την αστυνομική διεύθυνση, με τον προϊστάμενο, το διοικητή της τροχέας, με το 100. Ένα δίωρο ήταν που μέχρι να πέσει το αλάτι, μέχρι να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι να περάσουν από όλο το παρχιακό δίκτυο, το οποίο είναι πολλά χιλιόμετρα, όλα τα μηχανήματα, υπήρχε έτσι αυτό που λέμε αρκετός πάγος σε αρκετά σημεία του παρχιακού δικτύου. Έχουμε οδικούς άξονες πολύ, πολύ μεγάλους. Το πρωί ξεκινήσαμε με Νεστόριο, την Ποταμία, Κλεισούρα και στη συνέχεια πήγαμε Κορέστια, πήγαμε Δεδροχώρη Ιεροπηγή, το δρόμο προς Σκοτήλη, στην περιοχή του Βιτσίου. Υπάρχει παρχιακό δίκτυο αρκετά μεγάλο. Εκεί το κομμάτι Άργος, Καστοριά, εκεί σε κάποιες ανηφόρες, το σημείο της Πέτρας, το 4 που είναι το Λί, που είναι επίσης επικίνδυνο σημείο κατά τις πρωινές ώρες, Χιλιόδρου, Τσάκωνη, Ποριά, Αυγή, όλα τα σημεία. Όπου χρειάστηκε, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 10.30-11 η ώρα πέρασαν τα μηχανήματα τα οποία ήταν το πρωί από τις 5.30. Μάλιστα. Το ίδιο θα συμβεί και το πρωί αύριο, γιατί όλες οι προβλέψεις για την σημερινή έτσι νύχτα φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά έντονη χιονόπτωση, ίσως παραπάνω από τη χθεσινή, και το επόμενο πενθήμερο θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλές θερμοκρασίες, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πάντοτε την επικινδυνότητα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
κυρίως το πρωί αλλά και το βράδυ όταν οδηγούμε. Δεν θέλει ούτε ταχύτητες, ούτε έτσι. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια, επαναλαμβάνω, των πρωινών αλλά και των νυχτερινών ωρών. Ο βαρύς χειμώνας μόλις ξεκίνησε για την περιοχή μας, κύριε Σαββόπουλε. Αναφέρατε προηγουμένως ότι οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και σήμερα το βράδυ. Και αυτό το σκηνικό, το χειμωνιάτικο σκηνικό, μπορεί να συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες. Επάρκεια σε αλάτι υπάρχει στο αμαξοστάσιο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Και στα μηχανήματα είμαστε εντάξει, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι. Ναι, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε και προσωπικό εδώ και αρκετά χρόνια. Το αμαξάσιο έχει κατά καιρούς δώσει με μεγάλη επιτυχία, όχι κατά καιρούς. Όλα τα τελευταία χρόνια, όσο θυμάμαι, που το αμαξάσιο από το 2006 που ουσιαστικά συμμετέχω και στις δράσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά και παλαιότερα με τους προηγούμενους νομάρχες και με τον κύριο Καπαχτή και με τον κύριο Λιάτζη. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Υπάρχουν μηχανήματα, έχει ανανεωθεί ο στόλος, ήδη υπάρχουν και άλλες προτάσεις για κάποια άλλα καινούργια εκχρονιστικά. Το αλάτι υπάρχει διετής σύμβαση, διετής διαγωνισμός, όπου υπάρχει η αντίστοιχη επάρκεια, όπως πολύ σωστά αναφέρεται. Όταν έχουμε έτσι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, φροντίζουμε να προμηθευόμαστε έγκαιρα. Ήδη κατά τη διάρκεια σήμερα, πριν από λίγο, φέρανε δύο ταλίκες, μια ποσότητα γύρω στους 60 τόνους. Και το επόμενο τριήμερο, εφόσον χρειαστεί, θα έρθουν άλλες 4-5 ταλίκες, για να έχουμε αυτό που λέγεται έτσι την υλική επάρκεια για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε φαινόμενα υπάρξουν τις επόμενες μέρες στην Καστοριά. Χρειάζεται και το χιόνι, χρειάζεται και χαμηλές θερμοκρασίες. Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε μια έτσι ακριτική περιοχή της Βορείου Ελλάδος που έχει δει και πολύ έτσι βαρύτερους χειμώνες. Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει και η τεχνογνωσία και η επάρκεια προσωπικού και θεωρώ ότι ο αμαξοστάσιο ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι προς τους πολίτες όσον αφορά τη μετάβασή του από το επαρχιακό δίκτυο στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Χρειάζεται και πολύ προσοχή, κύριε Σαββόπουλε, όπως είπατε και εσείς στις μετακινήσεις. Βέβαια, με lockdown οι μετακινήσεις των πολιτών είναι πολύ περιορισμένες. Οπότε πιστεύω θα πάνε όλα καλά και σε αυτές τις δύσκολες ημέρες εξαιτίας της κακοκαιρίας. Και μιας και αναφέρθηκα στο lockdown, να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που αφορά τα κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς. Από τις αρχές του έτους, από την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, συνολικά τα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς είναι 15. Δηλαδή, μέσω όρο έχουμε ένα κρούσμα την ημέρα. Βέβαια, κάποιες μέρες είχαμε μηδενικά. Χθες είχαμε 3 κρούσματα, αλλά κατά αναλογία περίπου βγαίνει ένα κρούσμα την ημέρα. Πάμε καλά δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε, και τη Δευτέρα το άνοιγμα της αγοράς φαντάζομαι θα γίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, όπως σωστά λέτε, το άνοιγμα της αγοράς, ειδικά για το λιανικό εμπόριο, το οποίο περιμένει εδώ και πολύ καιρό και έχει δεχτεί έτσι πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα, θα γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, όπως γίνονται και οι άλλες δραστηριότητες σε αυτά που επιτρέπονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαστε καλά, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να τηρούμε όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί, δηλαδή η απόσταση, η χρήση της μάσκας, αυτό που λέγεται εφόσον υπάρχουν οι εργαζόμενοι, ο αερισμός, ο καλός στα γραφεία τα οποία υπηρετούν αρκετοί εργαζόμενοι. Για να μην έχουμε τα προβλήματα που βλέπουμε σε άλλες παραπλήσεις, έτσι βλέπουμε αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες που έχουν πάρα προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, ευτυχώς και εκεί υπάρχει έτσι μια ομαλότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν και ακόμα και άλλες περιοχές, οι οποίες συνεχίζουν να είναι σε ένα πιο αυστηρό καθεστώς επιτήρησης. Είμαστε καλά και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε καλά εφόσον τηρούμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί, κύριε Κοσμή. Κύριε Σαββόπουλε, θετικό είναι επίσης το γεγονός στην παρούσα φάση ότι δεν έγινε και το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων. Δηλαδή, οι πολίτες, για παράδειγμα, της ΠΕ Καστοριάς δεν μπορούν να πάνε στην ΠΕ Γρεβενών. Οπότε, δεν θα γίνει και η μεταφορά του ιού από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα, παρόλο που ανοίγει η αγορά. Κυρία Κοσμίδα, αυτή η μετακίνηση από ΠΕ σε ΠΕ είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Λόγια ναι. Είναι είτε λόγοι υγείας είτε για λόγους εργασίας. Για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή, λέω. Εφόσον προσέχουμε, ο γενικός πληθυσμός έχει αυτά τα περιοριστικά μέτρα της μετακίνησης όταν δεν υπάρχει λόγος, όταν δεν υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα εστίασης, όταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία. Δεν ξέρω, είναι σε ένα καθεστώς που έχουμε ξαναπεί ότι είναι ναι μεν ανοιχτά, αλλά δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, ο στόχος τους και ο σκοπός ήταν να μειώσουν αυτό που είπατε προηγουμένως,
την διασπορά των περιπτώσεων των ιώσεων του κορονοϊού. Δηλαδή, τη διασπορά την υγική του υλικού φορτίου είναι μέσα στα μέτρα τα οποία ήταν για να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν έτσι τον αριθμό των κρουσμάτων σε όλες τις περιοχές. Κάποια στιγμή όμως, επειδή πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι και κάποιες άλλες κινήσεις, οι οποίες επιβάλλεται να υπάρξουν, έχουμε γίνει έτσι αποδέκτες πολλών παραπώνων σε πολλές περιπτώσεις που δεν τις προβλέπουν όμως για τις μετακινήσεις αυτές. Νομίζω ότι εφόσον τηρούνται τα μέτρα, θα πρέπει και θα μπορούν να επιτρέπονται και άλλου είδους μετακινήσεις που δεν έχουν να κάνουν με διασκέδαση και ψυχαγωγία, αλλά για κάτι το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Όπως έχουμε πολλές περιπτώσεις έτσι, παιδιών που σπουδάζανε, μετακομίσεις, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Μάλιστα. Που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και θα έπρεπε να βρουν έναν άλλο τρόπο για να μπορούν να μετακινηθούν. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλή πορεία στην περιφερειακή μας ενότητα, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, να βλέπουμε αυτή την καθημερινή μείωση των κρουσμάτων, κύριε Σαββόπουλε, και το άνοιγμα της αγοράς να δώσει ανάσα και στην δική μας τοπική αγορά, που πραγματικά την έχουν ανάγκη οι επιχειρηματίες της περιοχής μας. Οι καταστηματάρχες όλοι που περιμένουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που αναλαμβάνουν, έχουν δεχτεί ένα κέριο οικονομικό πλήγμα. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, θέλει αρκετή υπομονή ακόμα βέβαια, αλλά πέρασε το χρονικό διάστημα που υπήρχε ένας φόβος μεγάλος σε αυτό το διάστημα των εορτών, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι το οποίο θα δημιουργούσε έτσι μια διασπορά, θα άρχισε να φαινόταν. Επαναλαμβάνω όμως, όχι εφησυχασμός, προσοχή, δεν χρειάζεται πανικός. Έχουμε δυστυχώς έτσι αποκτήσει αρκετή εμπειρία από το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο πέρσι. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, το οποίο οφείλεται σε όλους τους πολίτες της Καστοριάς. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σαββόπουλε. Καλό σας βράδυ. Το άνοιγμα των καταστημάτων είναι επίσημο και ξεκινάει από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, δήλωσε ότι οι λοιμοξιολόγοι έδωσαν το πράσινο φως για τη λειτουργία της αγοράς. Τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι σαφή. Η διατήρηση των μέτρων προστασίας, η σταδιακή και προσεκτική επανακίνηση οικονομίας, ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών και βέβαια οι στοχευμένοι περιορισμοί στις αιστείες εξάσεις του ιού. Όταν πριν από ένα μήνα είχαμε ανακοινώσει την μερική λειτουργία του λιανικού εμπορίου με τη μέθοδο Click Away, είχαμε καταλήξει εκείνη την απόφαση μετά από εισήγηση της Επιτροπής, καθώς τα τότε επιδημιολογικά δεδομένα δεν επέτρεπαν να λειτουργήσει η αγορά με περισσότερο ελεύθερο τρόπο. Είχαμε εξηγήσει ότι όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα θα είναι τέτοια που θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε την αγορά μας υπό συγκεκριμένους κανόνες και ασφάλεια, αμέσως θα προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, διότι η κυβέρνηση απολύτως κατανοεί τα τεράστια προβλήματα που η παραταταμένη καραντίνα έχει φέρει συνολικά στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους, αλλά και στο καταναλωτικό κοινό. Σήμερα, μετά από πολλή ώρη συζήτηση στην Επιτροπή και μια πολύ αναλυτική εισήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από εμένα και από τον αναπληρωτή μου τον κύριο Νικόλαο Παθανάση και από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτού τον κύριο Παναγιώτη Σταμπολίδη, πήραμε την έγκριση της Επιτροπής για την επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Άρα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ξεκινάει ξανά η λειτουργία του λιανικού εμπορίου με τους κανόνες που θα περιγράψω παρακάτω. Επίσης, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν πάλι την παροχή υπηρεσιών, οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρίων και κέντρων αισθητικής, υπηρεσίας διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα κταίω. Πώς θα γίνει τώρα η λειτουργία του λιανικού εμπορίου? Θέλω την πολύ μεγάλη σας προσοχή εδώ, διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ακούσατε προηγουμένως την πολύ μεγάλη πρόοδο που κατάφερε η πατρίδα μας τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με την επιδημία. Αυτή η πρόοδος δεν ήρθε ούτε χωρίς προσπάθεια, ούτε χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Κόστος σε ανθρώπινες ζωές, πάνω απ' όλα, και φυσικά κόστος στην οικονομία. Αυτή η κατάκτηση της καλής επιδημιολογικής εικόνας
δεν μπορεί να χαθεί. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω προς όλους ότι η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξη εδράζεται στο ότι όλοι μας, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι αλλά και οι καταναλωτές, κάνουμε μεταξύ μας μια συμφωνία ευθύνης ότι θα τηρήσουμε απαρέκκλητα όλα τα μέτρα που τώρα θα σας περιγράψω. Εάν η επιδημία δείξει τάσεις επαναφοράς, δεν λέω αν επανέλθει, θα δράσουμε πολύ ταχύτερα και δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθει. Εάν δείξει τάση επαναφοράς, θα είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεν θα ρισκάρουμε την υγεία του ελληνικού λαού. Πρέπει λοιπόν όλοι μας, με πολύ μεγάλη ευθύνη, να καταλάβουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, να μην σκεφτούμε τρόπους για το πώς θα τα παραβιάσουμε, αλλά να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τη δική μας υγεία, την υγεία των γύρω μας, των πελατών μας, των φίλων μας και το σύνολο του ελληνικού λαού. Από τη Δευτέρα λοιπόν 18 Ιανουαρίου ξεκινά τα καταστήματα με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως 8 το βράδυ. Η 8η νυχτερινή ορίστηκε ώστε να υπάρχει μία ώρα περιθώριο για να μπορούν να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους κατά το ωράριο γενικώς της ζωής μας, που θα το εξηγήσει αναλυτικότερα ο κ. Χαρδαλιάς συνέχεια. Για να γίνει μετακίνηση θα πρέπει να στέλνετε SMS στο γνωστό σας 13033 με την επιλογή 2, μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, supermarket, mini market, ή με το έντυπο βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφο βεβαίωση κίνησης. Είναι ακριβώς ο αριθμός που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα για να πάτε στο supermarket. Το ίδιο μήνυμα και ο ίδιος αριθμός θα χρησιμοποιείτε για να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικού εμπορίου. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί στο κινητό του τηλέφωνο το μήνυμα του 13033 με την επιλογή 2, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκριση μετακίνησής του για ενδεχόμενο έλεγχο. Η κάθε έγκριση θα έχει διάρκεια 2 ωρών, κατά τις οποίες θα μπορεί ο καταναλωτής ελεύθερα να πηγαίνει στο κατάστημα της επιλογής του και να κάνει τα ψώνια που επιθυμεί εντός του καταστήματος. Φυσικά τηρώντας απόλυτα τους υγειονομικούς κανόνες, δηλαδή παντού υποχρεωτικά η χρήση μάσκας, οι αναγκαίες αποστάσεις στα έως 100 τετραγωνικά μέτρα έως 4 πελάτες και για τα επιπλέον τα μεγαλύτερα καταστήματα συν 25 τετραγωνικά μέτρα ένας πελάτης. Αυτό είναι αυστηρότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, καθώς κατά το παρελθόν είχαμε ανά 15 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα ένα πελάτη, τώρα γίνεται ανά 25 μέτρα, ακριβώς γιατί είμαστε στο χειμώνα, ανησυχούμε για αυτά που σημαίνουν τη Βόρεια Ευρώπη και θέλουμε να ανοίξουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ο μέσος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών και εντός των εμπορικών κέντρων, malls, εκδοτικά χωριά, εκδοτικά καταστήματα κλπ, τα οποία επίσης θα λειτουργούν, θα είναι ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας του κυρίως χώρου. Δηλαδή και στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Στα ταμεία θα υπάρχει υποχρεωτική απόσταση 2 μέτρων και οι επιχειρήσεις καλό είναι να έχουν φτιάξει ανάλογη σήμανση προς τα ταμεία τους για να αποφεύγεται η παραβίαση αυτού του ορίου, στον έλεγχο του οποίου θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Ο κ. Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για τα πρόσμα, θα τα πει ο κ. Χαρδαλιάς στη συνέχεια. Στις περιοχές που είναι αυξημένου κινδύνου, στις περιοχές δηλαδή που έχουμε επιπλέον μέτρα καραντίνας, παράδειγμα Δυτική Αττική, εκεί θα λειτουργεί το click away, δηλαδή η λειτουργία της αγοράς όπως είχε λειτουργήσει για την υπόλοιπη επικράτεια κατά τη διάρκεια των εορτών, η παράδοση εκτός δηλαδή με τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ραντεβού στο κατάστημα για την παραγγελία. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα, είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε αυτές τις περιοχές. Στις δραστηριότητες των κομμωτηρίων, κουρίων, κέντρων αισθητικής αλλά και στις διαιτολογικές υπηρεσίες θα έχουμε απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας ελάχιστη τα 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα πρέπει να επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν οτιδήποτε κακό συμβεί, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της εχνηλάτησης. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας το προσωπικό και τους πελάτες παντού. Ωράριο λειτουργίας προαιρετικό από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ. Και για το λιανικό εμπόριο και για τις δραστηριότητες αυτές,
θεσπίζεται προαιρετική λειτουργία για την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Ο λόγος που βάζουμε την Κυριακή σε λειτουργία για να προλάβω τυχόν αντιδράσεις είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο για να μπορούν οι συμπολίτες μας να κάνουν τα ψώνια τους και οι επιχειρήσεις να οργανώσουν το πελατολόγιο τους, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εικόνες του συνωστισμού. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο λόγος που μπαίνει το SMS και οι δύο ώρες για την δυνατότητα να κάνεις τα ψώνια σου δεν γίνεται για να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Γίνεται όμως ότι έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ρυθμίσουμε την πιθανότητα να έχουμε μεγάλο συνωστισμό στους δρόμους. Εάν παρελπίδα κάπου υπάρχει συνωστισμός, σίγουρα θα επέμβουμε για να προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε. Και ο καθένας από εσάς και η καθεμία από εσάς πρέπει να αποφεύγει, προστατεύοντας τον εαυτό του, να πλησιάζει σε χώρους που τυχόν υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες. Είναι απαράδεκτες. Εάν υπάρξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα αναγκαστούμε να παρέμβουμε και μπορεί και να αποσύρουμε και όλα τα μέτρα. Θέλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως καθαρός σε όλους. Αυτό το σύστημα που σήμερα προτείνουμε για να έχει επιτυχία και διάρκεια και να μην βρεθούμε γρήγορα ξανά σε κλείσιμο της αγοράς, εδράζοντας ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι αν παραβιαστούν τα μέτρα και υπάρχουν εικόνες συνωστισμού, ρισκάρουμε επανεμφάνιση της πανδημίας και άρα άμεση απόσυρση των μέτρων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρίων και ιδιωτολογίας απαιτείται ανάπτυξη διαχειριστικού πετάσματος τύπου plexiglass μεταξύ των θέσεων εργασίας. Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος ανεξαρτήτως επίπεδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζομένους. Για τα ΚΤΕΟ, τα οποία επίσης ξεκινούν τη λειτουργία τους, οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας, γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού. Δεν θα σας διαβάσω τους ΚΑΔ. Μετά την συνέντευξη τύπου θα αναρτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένας πλήρης κατάλογος με όλους τους ΚΑΔ που τίθεται σε λειτουργία, όμως δίνω τη Γενική Αρχή, το σύνολο του λιανικού εμπορίου ξεκινάει τη λειτουργία του τη Δευτέρα, με την μέθοδο και τον τρόπο που προηγουμένως σας ανέλησα. Αρχές επιβολής κυρώσεων. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτού, η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Πέτρος Τόσκος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στην περίοδο της κακοκαιρίας. Καλησπέρα, κύριε Τόσκο. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου, και σε εσάς. Να πω και την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές του σταθμού σας. Να τους ευχηθώ και μια καλή χρονιά, γιατί η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη και για τη ΔΕΙΑΚ και για το Δήμο της Καστοριάς. Παρά όλα τα προβλήματα όμως και για μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο όλη αυτή η πανδημία, νομίζω ότι τέλος καλό όλο καλά και βλέπω ότι οδεύουμε προς το να ανοίγουν κάποια καταστήματα και βλέπω ότι και όλα παίρνουν τη σειρά τους σιγά σιγά και ευελπιστώ σύντομα να βρούμε την κανονικότητά μας. Μακάρι, κύριε Τόσκο, ευχή όλων μας είναι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στην καθημερινότητά μας. Να περάσουμε όμως τώρα λίγο στο σήμερα, γιατί η κακοκαιρία καλά κρατεί στην περιοχή μας. Από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, περάσαμε κατευθείαν στην παγωνιά. Οι πολίτες αυτές τις ημέρες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τις παροχές ίδρυυσης των κατοικιών τους. Θα θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε ορισμένες συμβουλές προκειμένου να μην αντιμετωπιστούμε κάποιο πρόβλημα. Πράγματι, κυρία Κοσμίδου, από χθες άρχισε στο Δήμο Καστοριάδα να υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σήμερα περιμένουμε μια χιονόπτυση το βράδυ, αύριο πάλι, αυτό θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη. Και στα πλαίσια αυτά η ΔΕΙΑΚ Καστοριάς έχει βγάλει μια ανακοίνωση που απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας και τους λέμε ότι όσοι έχουν βρύσεις οι οποίες είναι εκτεθειμένες έξω εκεί, που στις σωληνώσεις πηγαίνουν στα σπίτια τους οικίες τους και είναι εκτεθειμένες, αν μπορούν να τις μονώσουν, να τις σκεπάσουν με κάποιο τρόπο για να μην έχουν φθορές και διαρροή ύδατος ή επίσης αν δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα να αφήνουν τη βρύση να τρέχει
πάρα πολύ ελάχιστα μέσα στην οικία τους, οπότε να μην μπορεί να παγώσει το νερό και δημιουργήσει προβλήματα. Γενικά σημειώθηκε. Συγγνώμη, σας διάκοψα. Ναι. Επίσης, άμα κάποιοι δημότες διαπιστώσουν κάποια διαρροή νερού σε κάποιο δημόσιο χώρο, είτε στον δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο, είτε σε ένα πάρκο, θα τους παρακαλέσουμε αν μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΕΙΑΚ στο τηλέφωνο το οποίο είναι το 24670-62102, οπότε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε άμεσα για να δίνουμε λύσεις σε όλες τις διαρροές ύδατος που υπάρχουν, για να μην παγώνουν τα νερά και δημιουργούν προβλήματα και πτώσεις και των συνανθρώπων μας και είναι και επικίνδυνα για την κυκλοφορία και των αυτοκινήτων και των πεζών. Μάλιστα. Κύριε Τόσκο, μας αναφέρατε τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές αυτές τις παγωμένες ημέρες. Ωστόσο, αυτές τις 48 ώρες σημειώθηκαν κάποια προβλήματα, είχατε κάποιες κλήσεις στη ΔΕΙΑΚ με παγώματα ενδεχομένως? Όχι, κύριε Κοσμίδη. Σχέση, νομίζω ότι όλα και πάνε πολύ καλά στο Δήμο και με την τελευταία χιονόπτωση που ζήσαμε χθες το βράδυ και οι δρόμοι ήταν καθαροί και νομίζω και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΚ σε αυτόν τον τομέα στην καθημερινότητα μας σε πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Μάλιστα, να επαναλάβουμε μία ακόμα φορά ότι το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν οι καταναλωτές σε περίπτωση προβλήματος είναι το 24670-62102. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σας αλλάξω τώρα λίγο κλίμα και στην εισαγωγή σας μου αναφέρατε ότι ήταν πραγματικά μια δύσκολη χρονιά το 2020 και για τη ΔΕΙΑΚ. Την αφήνουμε πίσω λοιπόν αυτή τη χρονιά και πάμε στο 2021. Θα θέλαμε λοιπόν να μας αναφέρετε επιγραμματικά ποιος είναι ο προγραμματισμός της επιχείρησης. Όσον αφορά τα έργα, κυρία Κοσμίδου, να σας πω ότι ήδη έχουμε δημοπρατήσει ένα πολύ μεγάλο έργο ύψους 1.870.000 ευρώ, το οποίο ευελπιστώ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να έχουμε υπογράψει με τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος είναι η εταιρεία Γάρος Κοχλιάδης και είναι συντοπίτες μας. Το έργο αυτό θα απευθύνεται σε 8 κοινότητες του Δήμου Καστοριάς. Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και λίγο περίπου τι περιλαμβάνει αυτό το έργο. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Να ξεκινήσω από τις δεξαμενές. Θα γίνει μια δεξαμενή στο κοινοτικό διαμέρισμα Μεσοποταμίας για να εξυπηρετεί τους καλοκαιρινούς μήνες και να δώσουμε και μια λύση όσον αφορά τη λειψιδρία που έχουμε τη καλοκαιρινή περίοδο στο δημοτικό διαμέρισμα Μεσοποταμίας. Θα γίνει μια δεξαμενή καινούργια επίσης στην κοινότητα Τσάκωνης. Mm-hmm. Μια δεξαμενή. Επίσης θα προχωρήσουμε σε αλλαγή αντιλοστασίου στην κοινότητα Πενταβρίσου και αλλαγή σε κάποια δίκτυα πάλι στην κοινότητα Πενταβρίσου σωληνώσεων που είναι της ίδρυυσης, αλλαγή αντιλοστασίου και βελτίωση θα κάνουμε επίσης στην κοινότητα Καλοχωρίου, στο νέο οικισμό και συγκεκριμένα στην κοινότητα Γάβρου, στο νέο οικισμό θα κάνουμε αλλαγή σωληνώσεων από τη δεξαμενή μέχρι το χωριό, γιατί είχαμε εκεί συνεχώς πολύ συχνές διαρροές ύδατος και θράσεις του σωλήνα μας. Που σημαίνει ότι ήταν παλιά σε σωληνώσεις εκεί πέρα το δίκτυο. Πάρα πολλά χρόνια το δίκτυο. Το ίδιο θα γίνει και στην κοινότητα Κορισσού. Θα αλλάχτει όλο το δίκτυο από τον κάμπο κάτω μέχρι το χωριό. Θα αλλάξει όλο ο κεντρικός σωλήνας που εδρεύει το χωριό, γιατί και εκεί έχουμε συνεχές ράψεις του αγωγού μας, των σωληνώσεών μας. Και νομίζω ότι ήταν κάποια έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιφέρεια, οι περιφερειακές ενότητες του Δήμου Καστοριάς και δίνουμε λύση. Επίσης, έχουμε ένα ακόμα έργο σε εξέλιξη. Στην κοινότητα Χιλιοδέντρου η μισή περίπου κοινότητα δεν είχε αποχετευτικό δίκτυο και αυτό το έργο δημοπρατήθηκε. Και εδώ έχουμε ανάδοχο την εταιρεία του κυρίου Τσιτσικλή, είναι και αυτός συντοπίτης μας. Πιστεύω σε αυτό το έργο να υπογράψω μέχρι τέλη Ιανουαρίου να έχουμε υπογράψει τη σύμβαση και θα ξεκινήσει και αυτό. Το έργο είναι 200.000 ευρώ και είναι αποχετευτικό δίκτυο Χιλιοδέντρου. Και ευελπιστώ ότι μετά το Πάσχα όλα αυτά τα έργα θα είναι σε εξέλιξη. Οπότε καταλαβαίνετε, σε 9 κοινότητες του Δήμου Καστοριάς έχουμε 9 έργα ανοιχτά από τη ΔΕΙΑΚ. Και είναι καλός και ο χρόνος που αναφέρατε, Πρόεδρε, ότι θα ξεκινήσουν από την Άνοιξη τα έργα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε για κάποια έργα και αργούν πάρα πολύ να ξεκινήσουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέμα χρόνου να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Έτσι ακριβώς. Η χαρά μας είναι, κυρία Κοσμίδου, όταν έχουμε ανάδοχους από συντοπίτες μας, από τη Καστοριά, γιατί είμαστε πιο εύκολα σε συνεννόηση με τους ανθρώπους και αυτοί καταλαβαίνουν και εμείς μπορούμε και τους πιέζουμε ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα και να κάνουν και ποιοτικά έργα. Από το να έχουμε κάποιον από την Αθήνα ή από την Πελοπόννησο να έρθει να κατασκευάσει έργο στην Καστοριά. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας
να μπορέσουμε να πιέσουμε να γίνουν, να εκτελεστούν τα έργα γλίγορα και να έχουμε και καλή ποιότητα. Έτσι, γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, γιατί και στα δύο μεγάλα έργα που έχουμε ανοιχτά είναι συντοπίτες μας και νομίζω ότι όλα θα έχουν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Πέρα από τη συνεννόηση που αναφέρατε, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και η ανάσα στην ανεργία για την περιοχή μας, γιατί ξέρουμε ότι στην παρούσα φάση χτυπάει κόκκινο. Με τα δεδομένα κάποιων μηνών πριν, είχε φτάσει στο 55%. Σκεφτείτε ότι μεσολάβησε το δεύτερο lockdown, το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Οπότε σίγουρα αυτό το ποσοστό, αντί να μειωθεί, έχει ανέβει. Οπότε μέσω αυτών των έργων, κάποιοι συντοπίτες μας θα μπορέσουν να απασχοληθούν και επαγγελματικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Και για μας είναι σημαντικό και για αυτό κάνουμε. Τα μεγάλα έργα φέρνουν και θέσεις εργασίας. Επίσης να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε για το Τρίτσις να κάνουμε και εκεί πάρα πολλές εντάξεις έργων. Πιστεύω μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου να έχουμε τις εντάξεις μας. Είναι περίπου 8 εκατομμύρια. Πάλι για τη ΔΕΑΚ μιλάω, έτσι δεν μιλάω. Ναι, και θα θέλαμε να μας αναφέρετε τι αφορούν αυτές οι εντάξεις, Πρόεδρε. Ναι, ένα μεγάλο έργο που θα κάνουμε λέγεται είναι η τηλεμετρία. Η τηλεμετρία τι είναι? Ο Δήμος Καστοριάς έχει περίπου 80 τηλεοστάσια. Σε αυτά τα τηλεοστάσια θα μπουν κάποια ειδικά μηχανήματα με κάποιους πομπούς, τα οποία θα δίνουν μηνύματα σε ένα κεντρικό κομπιούτερ που θα είναι στα γραφεία της εταιρείας μας και θα μας λένε στο τι κατάσταση βρίσκονται οι αντλίες, άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν μια κάποια αντλία έχει σταματήσει τη λειτουργία της. Ένα πρόγραμμα είναι αυτό. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι αλλαγή κάποιων αντλιών σε κάποια αντλιοστάσια που έχουμε θέμα. Επίσης θα κάνουμε μια αναβάθμιση του βιολογικού μας καθαρισμού περίπου στο ύψος 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο είναι περίπου η μελέτη που καταθέτουμε. Ειδικό τρόπο, χωρίς να πηγαίνει να κάνει παρέμβαση κάποιος, να βλέπει, να ανοίγει άλλο την πόρτα του, να βλέπει τι έχει γράψει στο ρολόι του. Θα γίνεται όλα ηλεκτρονικά, μέσω ίντερνετ και δεν θα έχει κανένα κόστος ο πολίτης. Οπότε και ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει άνετα τις καταναλώσεις του σπιτιού του. Και να είναι προετοιμασμένος για τους λογαριασμούς του, Πρόεδρε. Και αυτό θα είναι το επόμενο θέμα που θα ήθελα λίγο να αναλύσουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Οι λογαριασμοί. Τι γίνεται? Είχαμε συζητήσει προηγούμενες φορές ότι υπάρχει μερίδα πολιτών όπου από τη μία είτε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ως προς τα χρέη που έχει στη ΔΕΙΑΚ, είτε απλώς αγνοεί τους λογαριασμούς. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες σε αυτή την περίπτωση. Στην παρούσα φάση, Πρόεδρε, σε τι επίπεδο βρίσκεται η ΔΕΙΑΚ? Οι πολίτες έχουν αρχίσει να πληρώνουν τα χρέη τους προς την εταιρεία? Κοιτάξτε, πάλι υπάρχουν οι κακοπληρωτές. Mm-hmm. Αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν ώψη μιας πανδημίας του κορονοϊού. Η ΔΕΙΑΚ δεν μπορεί να κλείσει ούτε ορολόγια ίδρυψης. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του, φαντάζεται τώρα να πάει η ΔΕΙΑΚ να του κόψει το νερό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή αυτοί οι κακοπληρωτές, το να μην πληρώνουν, να μην κάνουν προσπάθεια να πληρώσουν, γιατί έχουμε βγάλει και προγράμματα τα οποία μπορούν να ανταχθούν και να κάνουν ρυθμίσεις οφειλών, δηλαδή μέσα και 5 και 10 ευρώ το μήνα, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον κανονικό λογαριασμό, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά τους. Εμείς τους καλούμε όσοι μπορούν να έρθουν να κάνουν ρυθμίσεις. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή, όπως σας παρέφερα, θα τα βρουν μπροστά τους. Υπάρχει όμως κόσμος που πραγματικά παρόλες τις δυσκολίες ανταποκρίνεται στις πληρωμές τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαστε εμείς. Γιατί σήμερα η ΔΕΙΑΚ, κυρία Κοσμίδου, ο στόχος είναι ένας. Να παρέχουμε πάρα πολύ καλό και ποιοτικό νερό. Και πάνω σε αυτόν τον τομέα η ΔΕΙΑΚ κάνει πάρα πολλά έργα και ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα στην ποιότητα του νερού. Να πούμε για ακόμα μία φορά, Πρόεδρε, ότι οι λογαριασμοί λειτουργούν ανταποδοτικά. Με όλα αυτά τα έργα, με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνετε ως επιχείρηση και γι' αυτό καλό θα ήταν να είναι οι καταναλωτές συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Ναι, μεν, αναγνωρίζουμε την ανεργία, αναγνωρίζουμε την πανδημία του κορονοϊού, έτσι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι το νερό είναι το ύψιστο αγαθό, γιατί το είναι κάτι το οποίο το βάζουμε στον οργανισμό μας. Περίπου το 40-50% του οργανισμού μας είναι από το νερό. Άρα πρέπει στον οργανισμό μας να βάζουμε πάρα πολύ καλό και ποιοτικό νερό. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να προσπαθούμε να δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας στο να παρέχουμε στους πολίτες μας καλό και ποιοτικό νερό. Γι' αυτό θα δείτε και βγάζουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την ποιότητα του νερού και στα site και σε εφημερίδες μπορεί να βλέπουμε ο καθένας την ποιότητα του νερού και τις αναλύσεις που κάνουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες και στην πόλη της Καστοριάς.
και το οποίο γίνεται κατά τακτά διαστήματα. Έτσι. Ναι, νομίζω η ενημέρωση που μας παρέχεται είναι μηνιαία σχετικά με τα μικροβιολογικά αποτελέσματα, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω στα θέματα που αναπτύξαμε. Εγώ ξέχασα να πω ότι έχουμε άλλα δύο έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αυτά είναι τώρα να δημοπρατηθούν. Τώρα είναι ένα master plan, είναι master plan για την ίδρυψη. Και το άλλο είναι, κάνουμε μια μελέτη όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα, να δούμε πώς, άμα είναι μολυσμένος ο υδροφόρος ορίζοντας και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής μας. Και αυτά είναι έτοιμα για υπογραφή, είναι περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και τα δύο έργα. Και ευελπιστούμε σύντομα και σε αυτά να έχουμε ανάδοχο. Σε αυτό, αυτά πιστεύω που λέω θα πάνε μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και αυτοί οι δύο δημοπρασίες. Μάλιστα, μακάρι, Πρόεδρε, να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παρόλη την πανδημία, το 2020, εμείς δουλέψαμε, κάναμε μελέτες, δημοπρατήσαμε έργα και ερχόμαστε το 2021 για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την υλοποίησή τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ για που μας δίνετε τη δυνατότητα και το βήμα να μπορούμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους δημότες μας και να τους λέμε τα διάφορα πράγματα που κάνουμε και στο Δήμο και στη Δυτική Καστοριά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Παραμένουμε στο θέμα της κακοκαιρίας και θα συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καστοριάς, κύριο Διονύση Λίτσκα, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα για το Δήμο. Καλησπέρα, κύριε Λίτσκα. Καλησπέρα, κύριε Κοσμίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Γνωρίζω ότι οι τελευταίες ώρες, οι τελευταίες 48 ώρες είναι πολύ δύσκολες για εσάς, γιατί είστε συνεχώς πάνω σε μία αλατιέρα, μεριμνώντας να είναι καθαρά τα οδικά δίκτυα και πηγαίνετε σε όποιο σημείο χρειαστεί. Θα ήθελα, κύριε Λίτσκα, να μου δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καστοριάς. Όπως ακριβώς το είπατε και εσείς, εμείς ήμασταν ενήμεροι, περιμέναμε την επιβίωση του καιρού. Ο μηχανισμός του Δήμου και όλο το προσωπικό είμαστε πάντα σε γρήγορη συγκεκριμότητα. Ανά πάσα στιγμή όπου μας ζητηθεί και χρειαστεί, είμαστε παρόν και να διατηρήσουμε καθαρούς τους δρόμους για να προέχουμε ασφάλεια στους δημότες του Δήμου της Καστοριάς. Από χθες και προχθές και χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για αποχαιρετισμό. Χθες ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Χθες είχαμε χιονόπτωση από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 3.30 το πρωί. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου μας ήταν έξω, οι αλατιέρες, τα GCB, τα Onimog και όλο το προσωπικό από το πρωί μέχρι και από τις πρωινές ώρες μέχρι και το βράδυ που κάθαμε για την προηγούμενη. Και δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να είναι καθαροί οι δρόμοι, να μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία για να είναι όλα κανονικά. Μάλιστα, κύριε Λίτσκα, βλέπουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί εντός της πόλης της Καστοριάς είναι πολύ καλή. Υπάρχει λίγο κρύο, λίγο παγωνιά, λίγο χιόνι στις άκρες των δρόμων, θα λέγαμε. Ωστόσο, το τι επικρατεί στους άλλους οικισμούς του Δήμου θα θέλαμε να μας το μεταφέρετε εσείς. Για παράδειγμα, τι γίνεται στην Ιεροπηγή, τι γίνεται στην Κλεισούρα, πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι εκεί πέρα. Ναι, όντως είχαμε στα πιο ψηλά, είναι ακόμα πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ανά πάσα στιγμή έχουμε τη συνεργασία με την αστυνομία, έχουμε τη συνεργασία με τους πρόεδρους του τοπικού κοινοτήτου που μας δίνουν τις κατευθύνσεις. Εμείς ανά πάσα στιγμή από το πρώτο τηλεφώνημα που δεχόμαστε, κατευθείαν βγαίνουμε και δίνουμε τη βοήθεια που πρέπει. Mm-hmm. Όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο πολύ και τα χιόνια. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν έχει κλείσει κανένας δρόμος. Από ό,τι ώρα μας ζητηθεί, βγαίνουμε. Χθες δουλεύαμε από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες όλες οι αλατιέρες, τα όνειμα, τα GCB. Και ήταν και καθαροί όλοι οι δρόμοι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και πέρα από λεπτό σε λεπτό ενημερωνόμαστε πάλι, γιατί περιμένουμε νέα καιρικά φαινόμενα. Σε λίγες ώρες μπορούμε να έχουμε νέο χιονιά. Και το πιο σίγουρο πάντως είναι ότι θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, η εικόνα του Σαββατοκύριακου είναι νέες χιονοπτώσεις και χαμηλές. Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Οπότε, να περιμένουμε να δούμε και πάγους μέσα στην πόλη, κύριε Λίτσκα, και να σας δούμε πάλι με τα σακιά από το Πριονίδι. Εμείς, ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς, ό,τι ώρα και να είναι, δεν υπολογίζουμε ώρα, μέρα, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή βγαίνουμε κατευθείαν. Σας είπα και χθες από το απόγευμα μέχρι και τις πρωινές ώρες ήμασταν με τις αλατιέρες. Όπου χρειαστεί, παρέχουμε τη βοήθεια για να έχουμε το σημαντικότερο πράγμα που είναι να παρέχουμε ασφάλεια στους δημότες μας. Από προμήθεια. Ναι, με συγχωρείτε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα με τους δρόμους. Πρέπει να φοράμε τα χειμερινά μας λάστιχα όσοι κυκλοφορούμε. Πρέπει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ούτως ή άλλως λόγω lockdown, κύριε Λίτσκα, δεν μπορούμε να κάνουμε μετακινήσεις. Ναι, το ακριβώς σίγουρα βοηθάει λίγο αυτό. Αλλά εμείς ανά πάσα στιγμή σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε με το πρώτο τηλεφώνημα. Τώρα από αλάτι υπάρχει επάρκεια αλάτι στο μαξοστάσιο. Υπάρχει, είμαστε κανονικά σε όλα. Σε
σκιά αλάτια έχουμε, σε τιμότητα είμαστε όλα. Έχει στηθεί ο μηχανισμός, το συντονιστικό που είχε γίνει τα είχαμε προγραμματισμένα όλα. Στη βάση με τους εργολάβους υπάρχουν αναδημοτική ενότητα και προχωράμε κανονικά όπου χρειαστεί για να παρέχουμε την καλύτερη βοήθεια. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος συνδημότης μας χρειαστεί βοήθεια, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο μπορεί να καλέσει? Ναι, βέβαια. Μπορείτε να μας τα αναφέρετε? Είναι το τηλέφωνο, είναι τα προσωπικά μου τηλέφωνο βασικά. Είναι το 6940-27-0989. Mm-hmm. Είναι το 6952-22-0372. Και είναι το 2467-3-51-103. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Λίτσικα, αυτές 48 ώρες δεν σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι, όλα κύλησαν καλώς. Όλα καλά. Περιμένουμε το νέο κύμα κατηγορίας εδώ και σε λίγες ώρες. Ό,τι χρειαστεί, είμαστε παρόν, είμαστε σε όλα έτοιμοι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, Αντιδήμαρχε, και καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Επιστρέφουμε στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και πάμε να παρακολουθήσουμε τις λεπτομέρειες που έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας για το άνοιγμα των καταστημάτων. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης και στις περιοχές στις οποίες συνεχίζεται το σκληρό lockdown, μεταξύ των οποίων είναι ο Δήμος Βοΐου, η Σιάτιστα και ο Κρόκος. Η πανδημία είναι σαφή. Η διατήρηση των μέτρων προστασίας, η σταδιακή και προσεκτική επανακίνηση οικονομίας, ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών. Και βέβαια οι στοχευμένοι περιορισμοί στις αιστείες εξάρσεις του ιού και η αύξηση του εμβολιασμού. Η θετική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα οδήγησε στην απόφαση για τη σταδιακή άρση κάποιων περιορισμών. Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει συμπληρωματικά με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός για το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με τις εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν. Επίσης διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων. Κανείς δεν μπορεί να μετακινηθεί από περιφερειακή ενότητα, από νομό δηλαδή, σε άλλη περιφερειακή ενότητα, παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως αυτοί ισχύουν και τώρα. Η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας στα καταστήματα πάντα προαιρετικά και για τους λόγους που ανέφερε ο Υπουργός, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου να μπορούν να λειτουργήσουν. Επίσης οι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω και εγώ εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να λειτουργούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και σημειώνεται ότι η μετακίνηση προς κάθε επιχείρηση, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, σε κάθε επιχείρηση που λειτουργεί γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή SMS με την επιλογή 2. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και η έγκριση της μετακίνησης στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και βέβαια, ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ώρων από την ώρα αποστολής και έγκριση του μηνύματός του. Υπάρχει μία συζήτηση σχετικά με την αύξηση των προστήμων. Παρά τα αυτά, αυτό θα αξιολογηθεί σε λίγες ημέρες και εφόσον δούμε αν υπάρχει συμμόρφωση με τα μέτρα ή αν υπάρχει διάθεση κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων που δίνεται για τις μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε πλήρη συναγερμό και εγρήγορση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όρους ασφάλειας και να είμαστε σίγουροι ότι την ώρα που θέλουμε να ανοίξει η οικονομία μας, που θέλουμε να ανοίξει η αγορά, δεν θα πρέπει να μπει σε κίνδυνο η υγεία με έναν τρίτο κύμα πανδημίας. Για τους λατρευτικούς χώρους ισχύουν τα εξής. Κατά τις λειτουργίες επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τα 50 άτομα. Επίσης, το κυνήγι και το ψάρεμα παραμένουν προσωρινά σε αναστολή. Στη συνέχεια της ενημέρωσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις Επιτροπής σχετικά με τα υπερτοπικά μέτρα που ισχύουν σε περιοχές με αυξημένο υγειικό φορτίο. Όσον αφορά στη Δυτική Αττική, τα επιπλέον μέτρα έρονται για το Δήμο Ελευσίνας, όπου παρατηρείται μείωση του υγειικού φορτίου, ενώ για τον Δήμο Ασπροπύργου, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 102 ενεργά κρούσματα με 188 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατοίκον περιορισμό, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων για το Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, όπου αυτή τη στιγμή εντοπίζονται 166 ενεργά κρούσματα και 242 στενές επαφές σε καραντίνα.
Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Επιτροπή ομόφωνα απόφασε την άρση των μέτρων στο Δήμο Κοζάνης πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου και στο Δήμο Βοΐου πλην της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, λόγω της βελτίωσης επιδημιολογικής εικόνας των περιοχών αυτών. Στην περίπτωση του Κρόκου και της Σιάτιστας, καθώς και του Δήμου Εορδέας, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Καθώς αυτή τη στιγμή ο Δήμος Εορδέας έχει 104 ενεργά κρούσματα, με 196 στενές επαφές, ενώ ο Κρόκος 31 ενεργά κρούσματα σε σύνολο 2.900 περίπου κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και 35 στενές επαφές και Σιάτιστα 19 ενεργά κρούσματα και 34 στενές επαφές. Σχετικά με τις τοπικές κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ιππίου του Δήμου Αριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, την τοπική κοινότητα Σπερχιάδας του Δήμου Μακρακόμης, αλλά και την τοπική κοινότητα Κέλης του Δήμου Αμιντέου Φλόρινας, αποφασίστηκε η άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, καθώς στις περιοχές αυτές το επιδημιολογικό φορτίο έχει σχεδόν μηδενιστεί. Ευχαριστούμε τους κατοίκους των περιοχών αυτών, καθώς και τους κατοίκους Κοζάνης και της Ελευσίνας, για τη συνεργασία τους και την υπομονή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των πρόσθετων μέτρων. Τέλος, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου για την τοπική κοινότητα Ανθύλης του Δήμου Λαμιαίων και Παλαιοκάστρου, του Δήμου Σιτίας Λασιθίου, στην Ίσο Κάλυμνο, στο Δήμο Σπάρτης και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Λέσβου και Αργολίδας. Τα ενεργά κρούσματα στην Ανθύλη είναι 16, στο Παλαιοκάστρο 18, στην Κάλυμνο 25 και η Χνηλάτιση έχει εντοπίσει 74 στενές επαφές τους. Στο Δήμο Σπάρτης υπάρχουν 48 ενεργά κρούσματα με 103 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατοίκον περιορισμό. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας 139 ενεργά κρούσματα με 225 στενές επαφές. Στη Λέσβο 101 ενεργά κρούσματα με 199 στενές επαφές. Και στην Αργολίδα 57 ενεργά κρούσματα με 169 στενές επαφές. Επίσης, για να μην ακούγονται κάποιες ανακρίβειες σε σχέση με κάποιες περιοχές, πρέπει να τονίσω ότι τα δεδομένα που οδήγησαν στη λήψη προσθέτων περιοριστικών μέτρων είναι τα εξής. Για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, στις 13 Ιανουαρίου η περιοχή είχε 65 ενεργά κρούσματα, από την Ιχνηλάτιση των οποίων εντοπίστηκαν 156 στενές επαφές. Επιπρόσθετα, πέρα από 14 κρούσματα στο Ναύπλιο και 10 στο Άργο, τα υπόλοιπα ήταν διάσπαρτα στην Περιφερειακή Ενότητα. Γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη λήψη μέτρων για όλη την περιοχή προκειμένου να αποφευθεί μια περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Στοιχεία τα οποία τέθηκαν εις γνώση της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαγεωργίου για να μπορέσουν να ληφθούν και οι κατάλληλες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, επειδή διαβάζω αιτιάσεις κάποιων αυτοδιοικητικών που προσπαθούν να εξηγήσουν τις αποφάσεις μας σε σχέση αποκλειστικά και μόνο με τον αριθμό των κρουσμάτων, να υπενθυμίσουμε, να επαναλάβουμε ότι για να αξιολογηθεί η επιδημιολογική εικόνα μιας περιοχής, δεν εξετάζουμε μόνο τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως το αν τα κρούσματα ανήκουν σε συγκεκριμένο πυρήνα, σε κλάστερ, ή είναι διάσπαρτα σε όλη την κοινότητα, πόσες high risk επαφές δείχνει η χνηλάτισή τους, αλλά και αν υπήρχε μετακίνηση των κρουσμάτων και των επαφών τους από Δήμο σε Δήμο. Παραδείγματος χάρη στο Δήμο Λιβαδαίων, μπορεί τα κρούσματα να ήταν 22, αλλά το 64% αυτών και των στενών τους επαφών είχαν τουλάχιστον μία μετακίνηση προς άλλες περιοχές της Βιωτίας. Ενώ το 53% των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους στην περιοχή της Θήβας σχετίζονται με επισκέψεις και μετακινήσεις προς τη Λιβαδιά. Άρα, η εντός περιφερειακών ενωτήτων κινητικότητα και αμοιβαιότητα μετακινήσεων μεταξύ αστικών κέντρων είναι ένα ακόμη κριτήριο για αξιολόγηση. Στην πολιτική προστασία δεν βιαζόμαστε να κλείσουμε περιοχές. Αντίθετα, έχουμε άμεσα αντανακλαστικά για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και αποφάσεις λαμβάνοντας προληπτικό μέτρο, ώστε κάθε εστία που εντοπίζεται να ελέγχεται, να στεγανοποιείται άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να αποφευθεί περαιτέρω διασπορά, χωρίς χαραμάδες εξάπλωσης, χωρίς περιθώρια δημιουργίας επιδημιολογικών πολλαπλασιαστών. Και γι' αυτό άλλωστε και η πολιτική προστασία διατηρεί πάντα τη δυνατότητα, εάν δει σε τοπικό επίπεδο κάποια ανησυχητική έξαρση της πανδημίας ή οποιαδήποτε ένδειξη αυτής, να επιβάλλει γρήγορα τοπικά περιοριστικά μέτρα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι μια στιγμή που όλοι μας πρέπει να παραμείνουμε συνετοί και πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί. Σήμερα ανακοινώθηκε κάποια πρώτη ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων που τόσο καιρό έχουμε εφαρμόσει στη χώρα, με συνέπεια, με μεγάλη προσήλωση
αλλά και με μεγάλο κόστος για όλους μας. Οι σημερινές ανακοινώσεις όμως, όσο και αν δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση με την πανδημία υπό σχετικό έλεγχο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μας κάνουν αμελείς στην πιστή εφαρμογή των μέτρων. Είναι απολύτως απαραίτητο να περάσουμε σε μια νέα συναντήληψη ότι η άρση των μέτρων πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και σταδιακά, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Είναι πολύ εύκολο να ξαναζήσουμε μια έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων και στους λοιπούς επιδημιολογικούς δείκτες, όπως αυτή που βιώσαμε στις αρχές Νοεμβρίου. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς όλους. Το σταδιακό άνοιγμα κάποιων κλάδων της αγοράς από τη Δευτέρα να μας γυρίσει πίσω σε καταστάσεις που κανείς μας δεν θέλει να ξαναζήσει. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Ζητούμε την προσοχή, τη συνέπεια, τη συνεργασία όλων μας, για να επιστρέψουμε με σίγουρα βήματα σε μια πιο περιορισμένη αυτή τη στιγμή κανονικότητα, μέχρι ότου ο εμβολιασμός που προχωρά με γοργούς ρυθμούς μας απελευθερώσει οριστικά από την πανδημία. Σας ευχαριστώ. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία θα μας δώσει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα. Ελένη, σήμερα συνελήφθησαν δύο άτομα σε περιοχή της Καστοριάς για ληστεία. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ? Σε περιοχή της Καστοριάς, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Άργους Ορεστικού συνέλαβαν δύο ημεδαπούς για ληστεία, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης και εξύπριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, οι δύο ημεδαποί, χθες τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, ενεργώντας από κοινού, αφού έθραυσαν τη θύρα εισόδου οικία 40χρονου ημεδαπού, εισήλθαν εντός αυτής και τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας. Ακολούθως ερεύνησαν τους χώρους της οικίας, από όπου αφαίρεσαν συνολικά 180 δισκία χαπιών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, τα οποία ο 40χρονος είχε προμηθευτεί νόμιμα βάσει σχετικής ιατρικής συνταγής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Άργους Ορεστικού, οι οποίοι κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων και κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων εντόπισαν, προσήγαγαν και ακολούθως συνέλαβαν τους ημεδαπούς σε περιοχή της Καστοριάς. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Άργους Ορεστικού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Για την έγκριση της αγοράς των πολεμικών μαχητικών Ραφάλ μίλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, Ολυμπία Τελιγιορίδου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κυρία Τελιγιορίδου ανέφερε πως χρειάζεται άσκηση ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην αναθεωρητική και προκλητική στάση της Τουρκίας και ταυτόχρονα αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Κύριοι συνάδελφοι, απέναντι στην αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας, οφείλουμε όλοι να έχουμε μία στεναρή στάση και προσήλωση στην ύπαρξη μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις στο διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας. Επειδή όμως κάποιοι συνάδελφοι από το πρωί σε αυτή τη συζήτηση κάνουν κήρυγμα και μαθήματα ενότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να τους υπενθυμίσω ότι εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει πλάτη στην εθνική προσπάθεια σε αντίθεση με ό,τι κάνανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν στην αντιπολίτευση, που φτάναν ακόμη και στο σημείο να λένε ότι εμπιστεύονται περισσότερο από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Ερντογάν, ή ότι την πρόκληση στο Αιγαίο δεν την κάνει η Τουρκία, αλλά την προκαλεί η Ελλάδα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε μία υπεύθυνη πολιτική δύναμη και για τον λόγο αυτό στηρίζουμε την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με νέα οπλικά συστήματα. Και όσοι επιχείρησαν τις προηγούμενες μέρες να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν στηρίζει
τον διαρκή αγώνα των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στον τόπο. Οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τουρκική αναθεωρητική πολιτική και να μην αφήνουμε θολά μηνύματα που ανοίγουν την όρεξη του κυρίου Ερντογάν. Γι' αυτό και θα ενισχύσω αυτό που είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος κύριος Ραγκούσης, ότι το 2020 ήταν μια κακή χρονιά για τα εθνικά θέματα. Και να πω στον κύριο Βρούτση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος για το σθένος και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Για αυτή την κυβέρνηση δεν είναι περήφανος. Για την κυβέρνηση δηλαδή που για 4 ολόκληρους μήνες επέτρεπε στο Roots Race να κάνει βόλτες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, μια ανάσα από το Καστελόριζο, και για να δικαιολογήσει αυτήν την πολιτική επιλογή, γιατί ήταν επιλογή της κυβέρνησης και όχι της στρατιωτικής ηγεσίας την οποία σεβόμαστε, έφτιαχνε και αλλοπρόασαλες δηλώσεις. Ότι υπάρχει θόρυβος και δεν μπορούν να κάνουν έρευνες, ότι παρασύρονται από τον άνεμο κλπ. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ως υπεύθυνη αντιπολίτευση οφείλουμε να ελέγχουμε και να θέτουμε ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την εθνική στρατηγική που πρέπει να αντιτάξει η χώρα μας απέναντι στην υπαρκτή απειλή. Και γι' αυτό οφείλουμε να θέτουμε τα ερωτήματα αυτά και για τη σύμβαση που συζητάμε σήμερα. Και έχουμε και έναν επιπλέον λόγο να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Ο λόγος αυτός είναι ότι με την προσπάθεια της δικής μας κυβέρνησης και με τις θυσίες του ελληνικού λαού μπορεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αυτή την αγορά, γιατί βρήκε ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον με 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι και όχι με τα άδεια ταμεία που παραλάβαμε εμείς. Είναι όμως ταυτόχρονα κρίσιμο να προχωράμε με σταθερά βήματα που θα είναι ενταγμένα σε έναν συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.